Δυναμική ήταν η κινητοποίηση των εργαζόμενων στη Λάρκο σήμερα το πρωί στο δρόμο Κοζάνης Λάρισας επί της γέφυρας των Σερβίων στη λίμνη Πολυφίτου. Οι εργαζόμενοι που αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης για κλείσιμο ή ιδιωτικοποίηση της εταιρείας είχαν τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας αλλά και πολιτικών φορέων, καθώς στη συγκέντρωση παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του Πασόκ Πάρης Κουκουλόπουλος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευγενία Ουζουνίδου, η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ραχίλ Μακρύ, ο δήμαρχος Σερβίων Βελβεντού Βασίλης Κωνσταντόπουλος, ο επικεφαλής της εναλλακτικής δράσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αντώνης Κύρινας και δημοτική σύμβουλη της περιοχής. Όπως ανέφεραν οι εργαζόμενοι, ήταν μια συμβολική προειδοποιητική κίνηση διαμαρτυρίας ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για διάλυση και κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε όλους τους βουλευτές και όλους τους φορείς που παραστέκομαι στον αγώνα μας για τη ΛΑΡΚΟ. Η σημερινή κίνηση είναι μια προειδοποίηση προς την κυβέρνηση. Πιστεύουμε να τη λάβει υπόψη της και να φροντίσει τα δέοντα για τη ΛΑΡΚΟ. Οι πληροφορίες που έχετε ποια είναι? Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι προχωρούν στη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Πιθανόν να γίνει και σπάσιμο της εταιρείας σε καλό και κακό κομμάτι όπως ακούγεται. Δηλαδή τα μετάλλια να πουληθούν ξέχωρα μαζί με το εργοστάσιο σε κάποιον ιδιώτη. Η εταιρεία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη συμπαραγωγή σιδηρονικέλιο, έχει το καλύτερο σιδηρονικέλιο και δεν μπορεί να μας την κλείσει κανείς. Και στον τόπο εδώ που είμαστε και δραστηριοποιείται η εταιρεία, δουλεύουν τουλάχιστον 200 οικογένειες, 200 άτομα ψωμί. Δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση να μας κλείσει την εταιρεία. Θα μας βρει μπροστά της. Δουλεύω εδώ στη Λάρκο αρκετά χρόνια. Λοιπόν, και είναι κρίμα να κλείσει η εταιρεία για τον οποιοδήποτε λόγο. Βλέπεις πόσα φορτηγά είναι, πόσες οικογένειες τρώνε ψωμί. Είναι κρίμα να κλείσει. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, ας το συμβαστούν όλοι. Και εμείς κάνουμε τον αγώνα μας. Το σωματείο μας έχει γύρω στα 120 φορτηγά και μηχανήματα και μέλη. Και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε στη Λάρκο και στο προστιορυχείο Προσιλίου. Αυτή τη στιγμή η Λάρκο πάει για κλείσιμο και το ορυχείο Προσιλίου υπολειτουργεί. Αν κλείσουν αυτά τα δύο, η περιοχή πέθανε, τελείωσε. Δεν υπάρχει ούτε ένα εργοστάσιο που να απασχολεί 10 άτομα στην περιοχή Σερβίων και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει, να ακούσουν οι υπεύθυνοι και να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που είναι σήμερα εδώ, τους βουλευτές, γιατί παραβρίσκονται και μας συμπαραστέκονται. Είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι μεταφέρουμε το κάρβουνα από το ορυχείο των Σερβίων στη Λάριμνα και στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και το νικέλιο ακατέργαστο από το μεταλλείο της Καστοριάς στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είμαστε αυτοί οι οποίοι επί 40 χρόνια βάζουμε πλάτη στη Λάρκο. Είμαστε αυτοί οι οποίοι κρίνουμε ότι η Λάρκο δεν πρέπει ούτε να πουληθεί ούτε να δοθεί σε άλλα χέρια πέραν από το δημόσιο. Να ελέγχεται από το δημόσιο είναι στρατηγικής και εθνικής σημασίας. Εργάζονται και τρώνε ψωμί γύρω στις 500 οικογένειες από την Καστοριά μέχρι και τη Λάριμνα. Το 1977 η Λάρκο απασχολούσε 2.600 εργαζόμενους και η παραγωγή ήταν 100.000 τόνους. Σήμερα απασχολεί 1.000 εργάτες και η παραγωγή τους είναι 400.000. Τη στήριξή τους στους αγώνες των εργαζόμενων της περιοχής εξέφρασαν οι βουλευτές Πάρης Κουκουλόπουλος, Ευγενία Ζουνίδου και Ραχίλ Μακρύ, αλλά και φυσικά ο Δήμαρχος Σερβίων Βελβεντού Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Η δική μου παρουσία εδώ πέρα σηματοδοτεί ότι ο αγώνας θα είναι ως το τέλος, έτσι ώστε η δραστηριότητα και οι θέσεις εργασίας στην περιοχή των Σερβίων να μείνουν στο ακέραιο. Γιατί αυτό έχει σχέση με το να διατηρηθεί η δραστηριότητα ως έχει. Και βέβαια να παραμείνει ανοιχτό το εργοστάσιο. Τώρα βγήκε πέρα της Λάρκο το ζήτημα συνολικά. Ένα θέμα ιδιαίτερα σύνθετο. Η Λάρκο ήταν ιδιωτική, έγινε κρατική. Το κράτος, αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη, δεν υπάρχει πρόβλημα να πουλήσει τις συμμετοχές του, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα που πιστεύω ότι πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκαθαρίσουν. Υπάρχουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, υπάρχουν ζητήματα όπως ατυχείς επιλογές πριν 6-7 χρόνια με προπολίσεις, με ατυχές τα συμβόλαια, προπολίσεις, τιμές χαμηλές του νικελίου στα διεθνή χρηματιστήρια των μετάλλων και του νικελίου συγκεκριμένα. Είναι μια πολύπαθη ιστορία, δεν είναι απλή ιστορία η ιστορία της Λάρκου για να τοποθετούμαστε έτσι με συνθήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι και για τη χώρα να μείνει όρθια αυτή η δραστηριότητα που είναι καθαρά εξωστρεφής, να μην μπει σε κίνδυνο καμιά θέση εργασίας και αυτό ακριβώς είναι ο αγώνας και για την περιοχή μας. Σήμερα υπάρχει το εξής σύνθημα, ή αυτοί ή εμείς. Η κυβέρνηση έχει διαλέξει στρατόπεδο, είναι ενάντια στην τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
ενάντια στα συμφέροντά τους, ενάντια στην ίδια τους τη ζωή, στην αξιοπρέπειά τους. Ξεπουλάει όλο το δημόσιο πλούτο, έναν πλούτο που ζηλεύουν χώρες του κόσμου, όπως είναι το δικό μας το Νικέλιο εδώ. Είναι μια επιχείρηση την οποία απασχολεί 1.500 εργαζόμενους πανελλαδικά, συν 15.000 περιφερειακά έμεσα δηλαδή, με τα φορτηγά, αυτοκίνητα, συνεργεία. Και είναι και συν προστιθέμενα, δηλαδή, υπολογίστε και τα βενζινάδικα, υπολογίστε και τα συνεργεία αυτοκινήτων που συντηρούν αυτά. Υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται και σήμερα λέει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση. Η πληροφόρηση είναι η εξής, ότι προχθές γνωρίζετε ότι έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο με όλα τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ. Μετά από το συλλαλητήριο κατευθυνθήκαμε προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου ζητήσαμε να δούμε τον κύριο Σταϊκούρα. Τελικά αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε. Ο κύριος Σταϊκούρας ήταν πλέον ξεκάθαρος για τα σχέδια της κυβέρνησης για τη ΛΑΡΚΟ. Μας είπε ότι έχουν βρει ήδη έναν ιδιώτη επενδυτή που έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα λεγόμενά του προέκυψε ότι το σχέδιο είναι να χωρίσουν τη ΛΑΡΚΟ σε καλή και κακή και απλά διαπραγματεύονται με την Τρόικα που έχει ζητήσει και απολύσεις εργαζομένων για το πόσους εργαζόμενους θα κρατήσει. Είναι ξεκάθαρο όμως και γνωρίζουμε όλοι ότι το πέρασμα μιας επιχείρησης στον ιδιώτη, σε όποιον ιδιώτη και αν είναι αυτός, δεν διασφαλίζει και δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διασφαλίσει με οποιοδήποτε τρόπο το μέλλον των εργαζομένων. Εδώ, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίες για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν με τη ΛΑΡΚΟ. Φαίνεται το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να γίνει καλή και κακή ΛΑΡΚΟ και βεβαίως στην κακή ΛΑΡΚΟ να εντάξουν και το αρχείο της περιοχής μας. Εμείς διαφωνούμε κάθετα σε αυτό. Θέλουμε ΛΑΡΚΟ να παραμείνει νέα, καθητοποιημένη, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η υπεραξία που αποκτάται πάει στο λαό και στους κατοίκους. Ιδιαίτερα για την περιοχή μας είναι σημαντική η συνεισφορά της ΛΑΡΚΟ στην επιβίωση ιδιαίτερα αυτών των σκληρών χρόνων, όπως και το άλλο ρηχείο της ΜΕΤΕ, δεδομένου ότι προσφέρει σε αρκετό κόσμο θέσεις εργασίας.